Σήμερα 5η, 21 Απριλίου 2022. Έκτακτη ανακοίνωση λοιπόν για είδος για το οποίο δεν ξέρατε ως τώρα. Δεν έλεγα και πολλά μέχρι να πάει σίγουρα καλά. Λοιπόν, νέα ταραντούλα για τη συλλογή. Τλιτόκατλ αλμποπυλώσους, ασπρότριχη ταραντούλα ή αλλιώς curly hair ταράντσουλα. Εδώ είναι λοιπόν και άλλαξε κέλυφος πρόσφατα. Γι' αυτό έκανα την ανακοίνωση. Τώρα τον εξασκελετώ, τον έχω λίγο καταστρέψει, αλλά ως πιστήριο τον έχω κρατήσει εδώ να τον δείτε. Αυτός είναι. Και επειδή τον έχω καταστρέψει, η κοιλιά δεν υπάρχει ολόκληρη για να μάθουμε και το φύλλο της, δυστυχώς. Αλλά θα ξαναλλάξει και θα μάθουμε. Λοιπόν, εδώ μέσα, στο φαουνάριο αυτό, έχει και το καρτελάκι της. Είναι από το Feeders, έτσι ακριβώς. Φαίνεται στρομπουλή, πιστεύω θα είναι θηλυκό. Θέλουμε να είναι θηλυκό γιατί ζει και παραπάνω, γίνεται και μεγαλύτερη. Το αρσενικό μετά στην ενηλικίωση κυρίως ψάχνει και αναπαραγωγή, δεν τρώει πολύ, ζει λίγο. Ζει, λένε, γύρω στα 5 χρόνια το αρσενικό, το θηλυκό σε αυτό το είδος ζει για πάντα, δεν ξέρω πόσο, και 20 και 25 έχω ακούσει χρόνια. Λοιπόν, εδώ είναι, τώρα θα τη δούμε. Εδώ μέσα, ανοίξει το καπάκι, θα κάνει λίγο θόρυβο, δεν ξέρω αν την ενοχλήσω. Είναι η ταραντούλα που πρόσφατα άλλαξε. 18 Απριλίου αντιληφθήκα ότι άλλαξε, αλλά δεν ξέρω πότε άλλαξε γιατί την είχα αφήσει στην ησυχία τους. Τα έχει δέσει όλα με ιστό. Εδώ πέρα έχει ένα κομμάτι φλοιού, στο οποίο έχω σκάψει εγώ αυτήν την τρύπα για να τη βοηθήσω. Αρχικά όταν το είχα αυτό, το είχε σκάψει μόνη της, είχε κάνει φωλιά, αλλά μετά το είχε δέσει όλο με ιστό και δεν μπορούσε πια να το ξανασκάψει. Και έσκαψε αλλού. Και εδώ μπροστά βλέπετε δεμένο με ιστό. Εδώ ήταν μάλλον το κρεβατάκι που άλλαξε το κέλυφος. Έτσι κάνουν, στρώνουν ένα μέρος με ιστό, αναποδογυρίζουν και μετά κάνουν έκδυση. Και αυτή είναι εδώ. Την ενοχλήσαμε τώρα. Δεν πειράζει. Να τη. Λοιπόν, εδώ είναι, θα τη δείτε. Σε λίγο θα ανοίξει το καπάκι. Αυτή είναι λοιπόν Τλιτόκατλ, είπα. Δεν μπορείτε να το πω το όνομα. Είναι Νάουατλ όνομα, σημαίνει μαύρη αράχνη και δεν είναι και τόσο μαύρη. Έως τώρα ήταν μπρακιπέλμα το γένος, όπως και άλλες του Μεξικού. Αυτές όμως που είναι πιο νότια από Κεντρική Αμερική άλλαξαν ταξινόμηση. Αυτή για παράδειγμα κατάγεται από Ονδούρα, Νικαράγουα, Κωνσταρίκα. Είναι πιο τροπικό είδος. Είναι σχεδόν ίδιες με τις μπρακιπέλμα, αλλά έχουν κάποιες μικρές διαφορές. Νάτι. Επειδή δεν τρέχει πολύ, της άνοιξα το καπάκι για να την δείτε. Δεν την πειράζει πολύ γιατί μπορεί να τρέξει απότομα. Στην αρχή μου είχε γίνει αυτό, αλλά την βρήκα. Δεν θέλω να ξαναγίνει ποτέ. Αποδηλητήριο δεν είναι κάτι σημαντικό, είναι ακίνδυνο είδος, όπως οι περισσότερες ταραντούλες. Δεν έχει πολύ τοξίνη, πιο πολύ μπορεί να πολλήσουν τα δόντια δηλαδή να δαγκώσει παρά κάτι άλλο, αλλά είναι ήπιου χαρακτήρα είδος. Δεν δαγκώνει εύκολα, ούτε καν μου έχει κάνει επίδειξη απειλής, έτσι να σηκώσει τα μπροστινά πόδια για να με τρομάξει και έτσι. Σπάνια κάνουν αυτό, το είδος είναι ήσυχο. Γι' αυτό άλλωστε προτείνεται και για αρχάριους. Βέβαια έχει και μία ακόμα άμυνα, όπως και άλλες ταραντούλες νέου κόσμου. Στο πίσω μέρος της κοιλιάς έχει αποσπόμενες τρίχες που μπορεί να τις πετάξει στους εχθρούς. Και αυτές είναι κνηδωτικές, όπως λένε, προκαλούν φαγούρα. Μπαίνουν μέσα στο δέρμα και φαγουρίζουν. Αυτή δεν έχει πετάξει ποτέ τρίχες, είναι πολύ ήσυχη γενικώς, αλλά και χωρίς να τις πετάξει, μόνο που την πιάνουμε ή μόνο που κινείται στο χώρο, αφήνει. Όπως λένε ότι αφήνει και μέσα στον ιστό για άμυνα. Εγώ δυστυχώς έχω δυνατή αντίδραση σε αυτές τις τρίχες, αλλά οι τρίχες αυτές ποικίλουν ανάλογα με το είδος. Οι συγκεκριμένες είναι πολύ ελαφριές. Δεν με πειράζουν σχεδόν καθόλου. Τώρα λίγο θα την πιάσω. Νάτι. Σαφώς έχει μεγαλώσει. Εδώ, νάτι. Ακόμα έχει λίπος στην κοιλιά της. Είχε φάει τόσο καλά. Δεν πρέπει να την κάνω τόσο power feeding. Δεν είναι τόσο σωστό τελικά. Λένε ότι μεγαλώνουν πιο γρήγορα, μετάζουν λιγότερο. Αυτό το είδος έχει χαμηλό μεταβολισμό. Δεν επηρεάζεται αμέσως με αυτό, αλλά άμα το κάνει συνέχεια ίσως. Αυτή εδώ είναι λοιπόν. Μπορεί να έχει φτάσει τώρα σε μέγεθος στα 7 εκατοστά. Σε άπλωμα ποδιών πάντα μετράμε, όχι το σώμα. Το σώμα θα είναι κανένα 4 εκατοστά και λιγότερο. Έχει μεγαλώσει σχέση με πριν. Δεν έχετε εικόνα από πριν, γιατί δεν την είχα δείξει ούτε είχα φωτογραφία, αλλά το έχω καταλάβει ότι έχει μεγαλώσει. Νάτι. Και ακόμα δεν πιστεύω να δέχεται τροφή. Πρέπει πρώτα να σκληρύνει ο εξωσκελετός και μετά θα φάει. Αυτή εδώ είναι λοιπόν. Να τη στείλω πάλι πίσω. Να τη δείτε και λίγο να κινείται. Δεν θέλουμε να τρέξει μόνο. Νάτι. Δεν τρέχει, εντάξει.
Έχει καθίσει εδώ στην τρύπα της, έχει δύο τρύπες εδώ και μία από εδώ, πιο πολύ εκεί πάει. Αλλά δεν είναι τόσο ωραίες τρύπες όπως αυτή που είχε κάνει στην αρχή. Αυτή είναι λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο είδος. Όπως είπε, ιδανικό και για αρχάριους. Θερμοκρασίες κανονικές, εγώ τις έχω ζεστή μεριά. Οι τρύπες που ανοίγει είναι μία μεριά που πατάει σε θερματική πλάκα. Δεν είναι υποχρεωτικό με τέτοιες θερμοκρασίες αυτή την εποχή, αλλά τι βοηθάει, είναι τροπικό είδος. Η υγρασία ποικίλει, εγώ την έχω στεγνά σχετικά, ψεκάζω για νερό, που και που. Υπόστρωμα για να σκάβει θέλει και ησυχία. Αυτές οι ταραντούλες, όπως όλες οι ταραντούλες, είναι ζώα παρατήρησης, όπως έχω ξαναπεί. Τώρα την έπιασα πολύ λίγο να τη δείτε, που και που μπορώ να την πιάνω να καταλάβω πόσο γεμάτη είναι η κοιλιά της, που και πάλι δεν είναι απαραίτητο. Την αφήνουμε ήσυχη, σαν ανιδρύο ξηράς κάτι. Την παρατηρούμε, δεν την ενοχλούμε. Εμείς δεν κινδυνεύουμε τόσο, αυτή κινδυνεύει από εμάς. Είναι και εδαφόβιο εδώ, σε περίπτωση που πέσει από τα χέρια μας μπορεί να ανοίξει και να τραυματιστεί θανάσιμα. Οπότε προσοχή και στο πώς τη μετακινούμε από το ένα χώρο στον άλλον. Τώρα αυτή, για παράδειγμα, σε λίγο θα θέλει μετακίνηση σε λίγο πιο μεγάλο χώρο. Στην επόμενη έκδοση θα την βγάλω από εδώ για να έχει περισσότερο χώρο να απλωθεί. Ακόμα δεν είναι κάτι που με απασχολεί. Μια χαρά είναι λοιπόν. Τη γυρίζω και από εδώ, αν και έχει γεμίσει ιστούς παντού και δεν φαίνεται τόσο καθαρά. Αυτή είναι. Τλιλτόκατλ, το ξαναλέω, αλμποπυλώσες, ασπρότριχη ταραντούλα, κέρλι χέρ, όπως τη λένε, την είδατε, έχει λίγο κατσαρές τρίχες, θα ξαναδείχνω. Είναι πολύ χαρακτηριστικές οι τρίχες αυτού του είδους, είναι στριμμένες στη βάση και δίνουν την εντύπωση ότι είναι κατσαρές. Αυτή είναι λοιπόν, μόνο μία είχε, την πρόλαβα, ελπίζω να μου βγει θηλυκό και άμα είναι θηλυκό θα μείνει και πολύ καιρό μαζί μας. Αυτά λοιπόν. Γεια σας.